Από πού να το πιάσει και από πού να. Βασικά. Κοίταξε να. Κοίτα, πρέπει. Α, θα μου πει. Γιατί άμα ξεκινήσει να μιλά, δεν θα βγάλω. Όχι, όχι, δεν θα σου μιλούσα. Γιατί είχα πει και στα κορτσία ότι πραγματικά βαριέμαι να συζητάω τα ίδια και τα ίδια. Θα σου πω μόνο ότι με πείραξε εμένα. Γιατί είναι δύο πράγματα. Ξέρω τι σε πείραξε. Ναι, οκ. Αφού τα ξέρει, να μην στα πω. Πρώτον, το ότι ζήτησα να φύγω. Και δεύτερον, το ότι είπα ότι δεν ήμουν σίγουρο. Είναι δικαίωμά σου, βέβαια. Με πείραξε αυτό που είπε ότι δεν χρωστάω χάρη σε κανέναν. Δεν σου είπα εγώ ποτέ να μείνει γιατί μου χρωστά κάποια χάρη. Δεύτερον, το γεγονό ότι είπε να φύγει ενώ σε ρώταγα, έχει κάτι και μου το έπαιζε cool. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και τρίτον, το γεγονό ότι κάθεσαι και μου λε εμένα ότι προσποιούμε ένα 20%, ότι πιστεύει ότι ένα 20% ίσω και να προσποιούμε. Ωραία. Εντάξει. Τώρα, εντάξει. Ακραίο. Άκου. Ναι, ακραίο. Τι είναι όταν να μη σου πει. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω εγώ πρώτα. Ωραία, έλαξε. Εκεί να παίζω. Ωραία, γιατί ξέρω ότι τέτοιο. Τι θα σε ενοχλούσε περισσότερο. Καταρχάς να σου πω συγγνώμη. Εντάξει, φίλε. Περίμενε. Και επειδή με μια συγγνώμη δεν λύνονται όλα. Ωραία. Το ξέρω. Γι' αυτό και γενικά στη ζωή μου δεν ζητάω συγγνώμη εύκολα, γιατί είναι πολύ καλύτερο απλά να προλαβαίνεις τις βλακίες που λες. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς είπα και πριν. Ότι δεν χρειάζεται ναι, να φτάνουμε σε τέτοιο σημείο. Να βλέπεις τι κάνεις όμως τώρα. Τι κάνω. Πάω να μιλήσω και μιλάς. Ωραία, πες. Δηλαδή εντάξει. Και επειδή είμαι αυτή τη άποψη ότι πριν πεις κάτι, κάτσε και φίλτραρε το καλά. Ναι. Δεν το φίλτραρες. Καλά. Κοίτα, το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα. Το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα. Σταμάτα, με κοροϊδεύεις. Όχι, άκου λίγο. Okay. Για να σου εξηγήσω λίγο τη θέση μου, να καταλάβεις λίγο πολύ πώς το είχα στο μυαλό μου. Καταρχάς, πράγματι, δεν ήμουνα σίγουρος. Δεν ήμουν. Θέλεις να φύγεις. Όχι. Στο... Αν το παίζει ή όχι. Απ' την άλλη, σκεφτόμουν ότι. Το πιστεύω, ρε φίλε. Ρε, μην το ξαναπεί αυτό. Ήμουνα, είπα, ήμουνα. Το ανεβάζει το ένα στο κεφάλι. Εντάξει, και άμα δεν θες να μιλήσουμε. Μάμα τώρα... είναι να μου λες ότι δεν ήμουν σίγουρη. Δηλαδή, τώρα μετά τον καλά, σιγουρεύτηκες επειδή σου είπα να μείνεις. Να σου πω, αυτό πρέπει να το κόψει κάποια στιγμή. Θα με αφήσει να μιλήσω ή όχι. Ωραία, πες μου. Μα μου λες. Ναι, αλλά μην διακόπτει. Μη φωνάζει αρχικά. Πες. Μα φωνάζεις, πολύ πιο δυνατά από μένα. Ναι, εντάξει, και να μην με διακόπτεις. Είπε η Έλενα, ναι, είπε η Έλενα. Μην με διακόπτεις. Ωραία. Να σας πω λίγο κάτι άσχετο, κορίτσια μου. Γιατί ξέρεις την πρώτη ψηφοφορία την είδατε. Ο Τζόνι μπήκε τώρα. Την πρώτη ψηφοφορία την είδατε. Σωστά. Την πρώτη ψηφοφορία την είδατε από το κουτί που βγήκε. Τα άτομα που βγήκαν, τα είδατε. Στο καλό ποτέ δεν βγαίνουν έτσι, ε. Παράξενο μου φαίνεται. Γιατί του έπιασαν πολλά προτήματα του όλου του. Ότι διασπάστηκαν οι ψήφοι. Όχι απλά διασπάστηκαν, καραδιασπάστηκαν. Είδε εσύ τα τελευταία 4 καλά να πηγαίνουν έτσι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό ξέρει τι λέγεται. Αντικειμενικά ψηφίζω. Και όχι αυτό που κάνω κάθε φορά εδώ μέσα. Εδώ. Αυτό λέγεται. Αυτό που είπε τώρα είναι όντω. Όχι αυτό που είπα όντω. Είναι μια καθαρή απόδειξη ότι όντω υπάρχουν συμφωνημένα πράγματα. Εδώ κοιτά. Ορίστε, δείτε τα. Μόνοι σα. Διαφορετικά. Όλα. Μόνο δεν πήρε η Ρένια, η Κατερίνα, η Ρένια και η Ολυμπία. Όλα διαφορετικά. Περίεργο πώ. Αυτό ξέρει γιατί γίνεται χωρί συμμετοχή, του έπιασε ένα προτίμα σου. Πάντε ψηφίστε. Ούτε ματιέ δεν πρόλαβα να ρίξουν. Αυτό είναι. Εγώ π.χ. και εγώ. Αντικειμενικά ψήφισα. Αυτό είναι αντικειμενικότητα πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Όχι μπα, εκεί, ένα. Δεν είναι έτσι. Πάνω σου λέει Φίλιππο, Φίλιππο, τι θες, άμα θες να φύγει ή να μην φύγει, τι να κάνω. Μόνο σου δεν ξέρει τι να κάνει. Γνώμη δεν έχει, αγόρι μου, δεν ξέρει τι να κάνει μόνο σου. Μάλλον όσο. Παλεύουν 10 εβδομάδες να βρεθούν οι άνθρωποι μαζί να πούμε και εσύ ρωτάς τι θα κάνω. Ο άλλος παρακαλάει να φύγει. Και μετά μου λέει θέλω να κάνω παρέα και δεν έχω κάτι μαζί σου. Εγώ έχω μαζί σου, ρε φίλε. Ο άλλος παρακαλάει να φύγει, όμως δεν τον διώχνουνε. Γιατί δεν τον διώχνουν, γιατί μπορεί να τα λέει και έτσι ότι θέλει να φύγει. Όποτε έρχεται, φίλε, όποτε έχουν καταλάβει ότι δεν του δουλεύει πια το άρμη του, δεν λειτουργεί. Κάθε φορά που έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, θέλω να φύγω εγώ μαζί τους. Όποτε φεύγουνε, κάνουν έτσι. Ηρεμή, σηκώνει το μόρφο πάνω και όλα καλά. Φεύγει ένας από εμάς, παίρνουν δύναμη αυτοί. Μα πάντα από εμάς φεύγουν. Μα πάντα από εμάς. 1,5 μήνα τώρα, πόσο καιρό είμαστε εδώ, παιδιά. Πάντα χάνουμε δικά μας άτομα. Εκτός το κοπηδάκι και την Αργυρό που τα παιδιά είναι καλά, ίσως είναι ευτυχισμένοι και περάνε όμορφα οι δυο τους. Έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα, όλα καλά. Από εκεί και πέρα φεύγουμε εμείς. Με τη σειρά παρά, περιμένουμε, έχω σειρά προτεραιότητας. Και πάλι τότε η Αργυρό ήταν μαζί μας. Και ακόμα και από τότε. Ναι, εγώ σας είχα πει ότι με την Αργυρό δεν είχα κάτι τότε και την ψήφισα να φύγει. Εμένα. Εσένα ήταν άλλο το θέμα. Το θέμα αυτό, ναι. Άμα υπήρχε κάτι. Ναι. Είναι τελείως άσχετο. Όμως θέλω να πω ότι άμα τα βάλετε κάτω από το καπιδάκι την Αργυρό με το που φύγανε, ξεκίνησε όλο το πανηγύρι.
Εντάξει, και τη μέρα που παίξαν το βίντεο και ήταν δύο πεπιδάκες, όλοι βάλαν τα κλάματα, οι μισοί έφευγαν σπίτι και μπαινοβγαίνανε, οι άλλοι μισοί θέλουν να φύγουν τελείως από το πλατό. Τι ήταν όλα αυτά, ρε φίλε, αυτά δεν τα βλέπουνε. Κλείνουν τα μάτια του αυτά. Γιατί όταν υπήρχε η σύνδεση. Άντε, γιατί δεν μιλάω και με έχουν φέρει εδώ πέρα με όταν υπήρχε η σύνδεση με τον Κοπηδάκη και την Αργυρό και εσύ και ο Τζόνι μιλούσατε πολύ καλά στα παιδιά, γιατί έχουν φύγει. Τελείωσε πλέον. Ναι, ρε, έχουν φύγει. Και είχαν ευρεάσει μαζί σα επειδή ήσασταν θετικοί μαζί του. Απλά επειδή του είχατε. Όχι, γιατί Κοπηδάκη μα ακούσε και ο Τζόνι τον είπε για ανάκομο και παρεξηγήθηκανε. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε ρε φίλε. Και την άλλη μέρα να βάζω φωτογραφία μαζί. Και αυτό, ότι μου κλείσε στο μάτι εμένα και την ψηφοφορία, θυμάσαι πόσα πράγματα. Ναι, πώς τα θυμάμαι, ρε. Επειδή δεν μιλάμε. Εσύ το έχεις κανονίσει με τον Κοπηδάκη, μην ξεχνιέσαι. Και με τον Κοπηδάκη μαζί μου το έχεις κανονίσει. Και μαζί σου και με τον Κοπηδάκη. Και μόλις είπε ο Κοπηδάκης για τον Τζόνι, τον οποίο όλοι χαρήκανε. Και από αυτούς δεν έχει κανείς έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Ποια συγγνώμη, ο άλλος μου έφερε τη φωτογραφία, το δίπλα μου και λέει Μαρία, τι θες να γίνεις φίλος με τον Παύλο τώρα που βγήκε αγαπητός και λέει. Είμαι σε μούντα αγάπη. Μου ζήτησε συγγνώμη, το λέω. Όχι. Τράβα την πίσω. Εξυπνάκια. Που μένα είναι όχι. Εξυπνάκια, 36 χρονών. Άντε να μου γυρίσει τα μυαλά εδώ μέσα τώρα. Εντάξει, μίλε τώρα. Τι να μην πω, το λέω και μπροστά σου. 16 ήταν μπροστά σου, το είπα. Όχι 36. Όταν με φυλάει κάποιος, επειδή γενικά έχω ένα θέμα, είμαι πολύ σιχασιάρα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, με τα σάλια, δεν μπορώ, κάνω έτσι, μονίμως. Δεν έχει να κάνει με το κραγιόν. Και κραγιόν να μην φορούσα, μπορεί να το έκανα. Και έτσι λειτουργώ πάντα. Καταλαβες. Okay. Δεν με νοιάζει αυτό πώς φαίνεται στους έξω, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αυτή είμαι. Καταλαβες. Αν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει και μπορείς να το δεχτείς. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Οκ, okay, αλλά κατάλαβες τι εννοούσα ή όχι. Όχι, εγώ κατάλαβα ότι επηρεάστηκες από τα γύρω-γύρω που ακούς. Και εγώ για τους ανθρώπους που θέλω να γνωρίσω και που μου έχουν δείξει 2-3 στοιχεία του χαρακτήρα τους και τα εκτιμάω και τα γουστάρω, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Όχι, δεν με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου, γιατί θα παρεξηγηθεί και αυτό. Φυσικά και με ενδιαφέρει και η αγάπη του και η στήριξή του και είναι αυτή που μας κρατάει εδώ. Αυτό δεν έχει να κάνει. Ωραία. Αλλά αν εγώ το κάνω και σκουπίζομαι, επειδή σκουπίζομαι πάντα στη ζωή μου, ή αν το κάνω για σένα, αυτό θα το κρίνω εγώ που με ξέρω. Κατάλαβες και θα σου προτείνω να κάνεις το ίδιο. Να μάθεις πρώτα εμένα, από εμένα και μετά να ακούσεις τους άλλους αν θες. Μα δεν σου πω ότι. Όμως μου είπες ότι 1% μπορεί αυτό που λέει ο κόσμος έξω και επειδή ξέρω εγώ να τη λένε ηθοποιό να υποκρίνεται. Άμα ήθελα να υποκριθώ, ρε φίλε, να σου το πω και πολύ απλά. Τον τελευταίο καιρό ακούγονται ένα κάρο απόψεις, αλλά η πλειοψηφία αυτών των απόψεων είναι ότι εσύ, ξέρω εγώ, μπορεί να είσαι ένας αλαζονικός τύπος που κινείς ένα τύπου άρμη. Και λοιπά και λοιπά και το παροτρύνεις και κάνεις και ράνεις και λοιπά. Και πάρα πολλά μηνύματα που μου έχουν σταλθεί λένε φύγε γιατί σου χαλάει την εικόνα. Πιστεύεις ότι δεν θα μου ήταν πολύ εύκολο αν προσποιούμουν να πω μου χαλάει την εικόνα. Καλά, εντάξει, και εμένα. Θα πάω αλλού. Θα πάω αλλού. Τι με νοιάζει. Και καλά, κάτω. Γιατί... Λοιπόν, όχι, σου λέω. Και εμένα, σου λέω. Όσον αφορά εμάς. Καλά, σίγουρα το λένε και για αυτό. Αυτό. Μιλάει πολύ φίλο. Εγώ στο έχω πει. Στο έχω πει ποτέ. Ναι, στο έχω πει ποτέ. Όχι. Ωραία, τότε τι μου λε. Άλλο σου λέω, μωρέ. Δεν σου πω ότι. Α, το είπε ο κόσμο. Άρα έτσι είναι. Όχι. Ο Φίλιππος είναι ένα έντονο χαρακτήρα. Μου μοιάζει πολύ σε αυτό. Και ίσως στη συνεννόησή μας δεν βρίσκουμε πολύ συχνά άκρη, γιατί δεν κάνει ούτε ο ένας πίσω, ούτε ο άλλος. Αλλά μου υποσχέθηκε ότι θα το βρούμε και θα το δείξω εμπιστοσύνη. Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of Love χωρίζεται για δεύτερη φορά. Σε δύο ώρες μέσα. Ναι, νομίζω ότι θα πείτε στον Guinness. Με έχεις κουράσει να φωνάζεις και να γελάς. Να γελάω, δεν γελάω, όχι δεν γελάω. Μπορείς, πώς δεν μπορείς. Σταμάτα να φωνάζεις λίγο. Θα σε βλέπω κόσμο, θα σε πετάει και τα... Δεν μπορώ να σταματήσω ρε φίλε. Καταρχήν δεν μπορώ να τους βλέπω αυτούς μπροστά μου, ούτε σε φωτογραφία δεν θέλω να τους βλέπω. Δεν θέλω ρε φίλε, θα τις σβήσω όλες τώρα, θα τις μπουτζουρώσω να τις κάνω. Εγώ δεν έχω να σου πω. Τι. Δε ό,τι θες να με βαφτίσουν τώρα αυτοί εδώ πέρα με εξυπνάκητες. Μέρτζε, έλα σου λέω, μόνο κάνε υπομονή άμα γυρίσεις πίσω και μας βρεις εδώ, θα δεις τι έχει να γίνει. Όνειρο το έχω, όχι τίποτα, όνειρο το έχω. Δεν έχω κάποια τέτοια πρόθεση. Έχω την πρόθεση και όλη την καλή διάθεση να αφήσω ένα περιθώριο, να γνωριστούμε, να δούμε αν ταιριάζουμε, εφόσον σου αρέσω και μου αρέσεις. Αυτό. Εμείς όμως. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, αν έξω βγαίνει αυτό ψεύτικο ή βγαίνει αληθινό, ή μας γουστάρουν ή δεν μας γουστάρουν. Από τη στιγμή που έχει εκδηλωθεί ένα ενδιαφέρον και από τους δύο, εμένα με νοιάζει τι θέλω εγώ. Τι θα μου πει ο κόσμος ποιον θα γνωρίσω.
Δεν θα μου πει ο. Όχι, άλλο σου η λέω. Η Ρένια και ο ένα άλλο. Τι είναι ο Φίλιππο. Θα το μάθω εγώ. Εγώ θα το κρίνω. Σημασία έχει να ρίξει σε μένα. Καταλαβαίνεις. Αν αρέσει σε εγώ μένα, προσπαθώ τελείωσε. Να σου εξηγήσω το πώς το έβλεπα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Το κατάλαβα αυτό, ρε Φίλιππε. Ρε Φίλιππε, όχι. Άσχετα. Ρε Φίλιππε, το κατάλαβα και σου απάντησα επ' αυτού. Σου είπα ότι κι εγώ έτσι το έβλεπα. Προφανώς κάτι κάναμε λάθος και ο ένας παρεξηγούσε τις κινήσεις του άλλου. Αυτό θα το μάθουμε όμως. Ναι, okay, αλλά επειδή μου λήγες ότι δεν. Νόμιζε ότι έχω ταβάνι στο ένα, ταβάνι στο άλλο. Έλεγε. Ωραία. Αυτό μου έδειξε εσύ, Φίλιππε. Ναι, δεν αλλά ήταν αυτό το συμπεράσμα. Φέρτο μου εδώ. Άστο γιατί. Ναι, αυτό όμως σου έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να είναι απλά το ότι εγώ μαγκώνω επειδή βλέπω μια έτσι πιο αμυντική το στάση. Το ίδιο σημαίνει και από μένα. Το ίδιο περίμενε, σημαίνει και από μένα. Εσύ αμυντική στάση από μένα πότε είδες. Ρε παιδί μου, μπορεί να βλέπω μια πολύ έντονη στάση που μπορεί να μην μ' αρέσει. Κατάλαβες σου λέω. Για, πες και μου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τι, αυτό το ότι είπα ότι για το ένα από τα δέκα. Όταν εμένα μου αρέσει πολύ το γράμμα της Κατερίνας, εμένα αυτό με έκανε να δαγκωθώ λίγο. Πώς θα το πω, να δαγκωθώ, να πω. Οκ. Okay.